Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα να εκφράσουμε κι εμείς μαζί με τους αδέλφους του Παγνή τη διαμαρτυρία μας για την κατάσταση που επιτραπεί στην υγεία και την κοινωνική πολιτική. Το ταξίδι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να μην εφημερεύει καθόλου ακτινολογικό σε κανένα νοσοκομείο του νομού, με αποτέλεσμα να πρέπει οι ασθενείς να έρχονται για αξιονική και υπέρηχο στα νοσοκομεία του Ιωαννίου. Τα κενά είναι πάρα πολύ μεγάλα και στα πιόδωρα νοσοκομεία του νομού. Και το νοσοκομείο της Ιεράμετρας που είπε και ο Πρωθυπουργός δεν θα κλείσει. Ουσιαστικά γιατί πολλές φορές χωρίς αναισθησιολόγο, χωρίς ακτινολόγο, χωρίς παθολόγο, χωρίς ουρολόγο, χωρίς νοσοκομείο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο νοσοκομείο έχει τεράστια προβλήματα. Τα ίδια ισχύουν και στο νοσοκομείο της Θείας, όπου υπάρχει μόνο ένας αναισθησιολόγος και ένας ακτινολόγος. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και στον Άγιο Νικόλα. Και μάλιστα είχαμε την επίσκεψη του Υφυπουργού κ. Βαρτζόπουλου, που ακόμη μια φορά ξαναυποσχέθηκε ότι θα φτιάξουν την ψυχιατρική κλινική, που δεν υπάρχει στον Ομόλα Σιτίου. Τόσα χρόνια λένε ότι θα φτιάξουν, δεν φτιάχνουν. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς έρχονται εδώ και στο Παχνί έχει ράντα. Απέναντι σε αυτό, εμείς λέμε ότι πρέπει να δώσουν χρήματα, γιατί χωρίς χρήματα δεν θα φτιάξουν υγεία, να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων των γιατρών, έτσι ώστε να είναι κίνητρο να μπορούν να έρθουν και να μην φεύγουν να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Και για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία σωστά και εμείς οι εργαζόμενοι να δουλεύουμε με καλές εργασιακές συνθήκες.